Μια εντυπωσιακή έκθεση φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεταβιομηχανικού Σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας φιλοξενείται στους χώρους του Λαμπατουάρ στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος του φιλοξενούμενου προγράμματος του Thessaloniki Design Week είναι να αναπτυχθεί στην Ελλάδα η έρευνα πάνω στις δυνατότητες σχεδιασμού και παραγωγής αντικειμένων, προγραμμάτων και δράσεων για τη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Το Project Laboratoire βασίζεται σε μια ιδέα της Artbox, αστικής μικροσκοπικής εταιρείας. Είναι ένα πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που υλοποιείται μέχρι τα τέλη του 2019 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στόχος του είναι να αποτελέσει μια, το ονομάζουμε δημιουργική μηχανή για την παραγωγή πολιτισμού. Βασικός πυρήνας του προγράμματος του είναι εργαστήρια που γίνονται με ειδικούς και απευθύνονται σε νέους δημιουργικούς ανθρώπους γενικά αλλά και επαγγελματίες δημιουργούς και έχουν σαν στόχο να τους μεταδώσουν καινούργιες νέες γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με έναν τρόπο που είναι αποτέλεσμα βιωματικής μάθησης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η έκθεση εστιάζει στις μεθοδολογίες σχεδιασμού και κατασκευής αντικειμένων μέσα από το έργο νέων καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και designers με μια σύγχρονη προσέγγιση. Πραγματοποιούμε το Διεθνές Συνέδριο Innovation ID 2019. Είναι το τέταρτο κατά σειρά Innovation ID συνέδριο που πραγματοποιούμε. Ήθιστε ως ΚΕΠΑ και ως Hellenic Design Center να πραγματοποιούμε αναδιετία ένα μεγάλο συνέδριο για το design ως μεθοδολογία επίλυσης προκλήσεων. Έτσι, τελευταία φορά το πραγματοποιήσαμε πέρυσι το 2018, αλλά στα πλαίσια του πρώτου Θεσσαλονίκη Design Week δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε με μια τέτοια διοργάνωση. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα διοργανωθεί το συνέδριο για ακόμη μια φορά. Οι δράσεις του Θεσσαλονίκη Design Week στο Λαμπατουάρ περιλαμβάνουν ακόμη εργαστήρια, ημερίδες και μια σειρά επιτελικών δράσεων στη γύρω γειτονιά. Επίσης, παρουσιάζεται το project δικό σας, το οποίο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας ομάδας καλλιτεχνών με κατοίκους από τη γειτονιά γύρω από το Λαμπατουάρ. Ξεκίνησε και αυτό μέσα από ένα εργαστήριο με τον επιμελητή Θωμά Διάφα και οι συμμετέχοντες ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια σειρά από παρεμβάσεις που παρουσιάζονται στη γειτονιά γύρω από τα σφαγεία μέσα από μια διαδρομή, επιτελεστική διαδρομή, ένα performative walk. Έχουμε μια σειρά πολύ σημαντικών ομιλητών. Στόχος μας φέτος ήταν κυρίως να καλύψουμε τις θεματικές μας με ομιλητές από την Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι φορείς της χώρας, ανθρώπους από τον τόπο, οι οποίοι και χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους φορείς αντίστοιχα.